Η κρίση έκοψε το πετρέλαιο και από τα σχολεία. Το Ράδιο Αρβίλα προτείνει τρόπους σε γονείς και μαθητές να συγκεντρώσουν χρήματα για τη θέρμανση. Η σχολική προσευχή Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αντικαθίσταται με το Ντίζελ ημών το εν της μετρητής, όπου οι μαθητές θα απευθύνουν έκκληση στα θεία να βρεθούν χρήματα για θέρμανση. Οι μαθητές θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να πληρώνουν κοινόχρηστα, όπως συμβαίνει στις πολυκατοικίες. Το Υπουργείο Παιδείας θα εκδίδει κάθε μήνα λίστα κοινοχρήστων για κάθε μαθητή με κριτήριο το πόσο κοντά βρίσκεται το θρανείο του στο καλοριφέρ της αίθουσας. Όσο πιο κοντά, τόσο πιο ακριβά. Οι μανάδες μπορούν κάλλιστα να αντικαταστήσουν το καθημερινό κολατσιό που ετοιμάζουν για το παιδί τους με καύσιμη ύλη. Ένα μπουκαλάκι πετρέλαιο, παραδείγματος χάρη, ή ένα κούτσουρο σε περίπτωση που βάλουν φωτιά μέσα σε κανένα βαρέλι στην αίθουσα για να ζεσταθούν. Τέλος, προτείνουμε την κυκλοφορία παιδικών CD στο στυλ Mazou and the Zoo, που θα έχουν τίτλο Mazout and Gazou με τραγούδια όπως Βιτιάκι μου λαμπρό. Η μικρή Ελένη κάθεται και τρέμει. Η μικρή Ελένη κάθεται και τρέμει, γιατί δεν ανάβουν τα καλοριφέρ. Δεν περνάς βιτιοφόρο. Δεν περνάς. Και το μπετονάκι. Όταν θα πάω, παιδί μου, για πετρέλαιο, θα σου αγοράσω ένα μπετονάκι για να ανάψουν τα καλοριφέρ, γιατί το κράτος δεν θα σου φέρ. Καλές πωλήσεις. Έτσι, κυρίες και κύριοι, να σκληραγούνται τα παιδιά, δεν θα βγάλουμε εμείς φλόρους εδώ στην Ελλάδα. Αντέχουν το κρύο τώρα, για όνομα του Χριστού. Μεγαλώσαμε, ρε κουμάντα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί ο Κωστάκης έχει απεμπιδίσει καλά. Βλέπει τους χρόνους που μας βγάζει να μην παίζουν κανένα ρόλο. Ακουστικά του κρέμονται, το που κρεμάζει τα σπίτια. Και όταν επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε την ευγενία σε βαδάμε βέβαια με το ίντερνετ, αλλά επιστρέφουμε με Χάρη Κλίν στο Ράδιο Αρβίλα. Ο Χάρη Κλίν είναι αυτός. Πριν ήταν η ευγενία που είδατε. Γίνονται επειδή γίνονται με μια καθυστέρηση της τάξης των 10 λεπτών, πέφτει η ευγενία. Και πολλοί σας μπερδεύουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λένε ότι μοιάζουν. Ο Χάρη Κλίν με την Ευγενία και τη Χριστίνα μοιάζουν πάρα πολύ. Πάμε, ποια είναι η Χριστίνα, ποιος ο Χάρη Κλίν και η Ευγενία. Πάμε, Γιώργο, μας.